Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση. Είναι μια όμορφη εκδήλωση που στέλνει μηνύματα ελπίδας, αγάπης και ειρήνης. Φέτος το θέμα για την αφίσα της ειρήνης είναι «Ειρήνη δίχως όρια». Θα σταθώ σε δύο κουβέντες που υπόθηκαν από ένα μικρό παιδί, μια μαθήτρια δημοτικού εδώ στο νησί μας. Όταν συγκέντρωνα τις ζωγραφιές, με πλησίασε και μου εξήγησε ότι εμπνεύστηκε από το τραγούδι του Τζον Λένον, μεταφρασμένο βέβαια, σε βιβλίο της βιβλιοθήκης της. Μου είπε λοιπόν ότι είναι σημαντικό να φερόμαστε το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο στην οικογένειά μας και στους φίλους μας, και η ζωγραφιά της αποτύπωνε το περιστέρι που καλοδέχεται όλα τα πουλιά ανεξάρτητα από το χρώμα των φτερών ή το σχήμα του ράμφους τους. Η σκέψη της αυτή, η σκέψη ενός μικρού κοριτσιού, με προβλημάτισε, αλλά με γέμισε και ελπίδα. Φανταστείτε όλους τους ανθρώπους να ζουν με ειρήνη. Είναι για μένα μεγάλη τιμή να σας καλωσορίζω ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αφίσα για την Ειρήνη, σε αυτή τη ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην τέχνη, τη δημιουργικότητα και κυρίως στην ειρήνη. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι που έχουμε κοντά μας την αμέσως προηγούμενη κυβερνήτη του θέματος 117α Νοτίου Ελλάδος Κινήσεων, Μαρία Πολίτου. Και η αλήθεια είναι ένα από τα πολύ δυνατά στελέχη ως κυβερνήτης πλέον και καταξιωμένη στους Lions. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι Lions παγκοσμίως έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία να καλλιεργήσουν την αξία της ειρήνης στις νεότερες γενιές, μέσα από τον παγκόσμιο διαγωνισμό «Αφίσα για την ειρήνη». Δίνουμε λοιπόν την ευκαιρία σε χιλιάδες παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τις ελπίδες τους για ένα κόσμο χωρίς πολέμους και βία. Τοπικές λέσχες Lions σε πάνω από 100 χώρες δίνουν την ευκαιρία σε περισσότερα από 400.000 παιδιά να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Παιδιά λοιπόν ηλικίας 11, 12 και 13 ετών καλούνται να συμμετέχουν, να σκεφτούν, να εκφράσουν, να ζωγραφίσουν τα αισθήματά τους για έναν ειρηνικό κόσμο. Ο διεθνής διαγωνισμός πραγματοποιείται αρχές Φεβρουαρίου. Στη χώρα μας όμως η αξιολόγηση των έργων γίνεται ανάμεσα σε έργα μαθητών σε Ελλάδα και Κύπρου, όπου υπάρχουν οι λέσχες. Η κάθε λέσχη επιλέγει από τα έργα των μαθητών της κοινότητάς της, όπως κάνει και η λέσχη της ΚΟΣ σήμερα εδώ στο Λαογραφικό Μουσείο. Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί με τους αγαπητούς εικαστικούς Μαρία Κορατοσίδη και Αλέξανδρο Παπά, να αξιολογήσουμε τα έργα των παιδιών. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλη την εκπαιδευτική κοινότητα για τη συμβολή της σε αυτήν εδώ την εκδήλωση τα 9 χρόνια. Τα έργα τους θα σταλούν στα κεντρικά μας στην Αθήνα, όπου θα διαγωνιστεί με έργα μαθητών από την Νότια Ελλάδα και τα νησιά και να διακριθεί ένα έργο, το οποίο μαζί με το ένα έργο αυτό της Βορείου Ελλάδας θα διακριθεί από την Κύπρο, όπου θα συναγωνιστούν στις 10 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί θα γίνει και η τελική επιλογή. Το έργο που θα επιλεγεί θα είναι αυτό που θα εκπροσωπήσει Ελλάδα και Κύπρο στο διεθνή διαγωνισμό. Φίλες και φίλοι, αγαπημένα μου παιδιά, για να είναι η ειρήνη κάτι περισσότερο από μία πιθανότητα, πρέπει να την κάνουμε προτεραιότητα. Φέτος είδαμε με θαυμασμό τα έργα που δημιουργήσατε και είναι ειλικρινά όλα εξαιρετικά και μπράβο σας, μπράβο σε όλα τα παιδιά και ένα δυνατό χειροκρότημα ειλικρινά. Είμαι ειλικρινά πολύ συγκινημένη για τη δημιουργικότητά σας, την ευαισθησία σας απέναντι σε αυτά τα παγκόσμια προβλήματα όπου μας συμβαίνουν. Η λέσχη της ΚΟΣ συμμετέχει κάθε χρόνο στο διεθνή διαγωνισμό της ειρήνης και δίνει την ευκαιρία στους μαθητές του νησιού μας να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσα από τη ζωγραφική. Φέτος ζητήσαμε από τους μαθητές να ζωγραφίσουν την ιδέα της ειρήνης χωρίς όρια. Peace without limits. Βραβεύονται λοιπόν έργα σε τοπικό, πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο. Σε διεθνές επίπεδο βραβεύονται 24 έργα,
Σε τοπικό επίπεδο βραβεύονται τα τρία πρώτα και σε επίπεδο εθνικό επιλέγεται ένα. Το έργο που θα μας εκπροσωπήσει ως χώρα θα παρουσιαστεί μαζί με τα άλλα έργα από όλες τις άλλες χώρες που συμμετέχουν στο παγκόσμιο διαγωνισμό, σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της ετήσιας συνεδρίασης των μη κυβερνητικών οργανώσεων στα Ηνωμένα Έθνη, υπό την Προεδρία του Διεθνούς Προέδρου των Lions, Ολιβιέρα, που πραγματοποιείται αρχές Φεβρουαρίου. Εκεί λοιπόν δίνεται ένα χρηματικό έπαθλο 5.000 δολαρίων, ενώ στα υπόλοιπα 23 απονέμεται τιμητική διάκριση και χρηματικό έπαθλο 500 δολάρια. Φίλοι και φίλοι, αγαπητά μας παιδιά, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό, τους δασκάλους, τους γονείς, τα μέλη της Κρητικής Επιτροπής, όπου βρέθηκαν κοντά μας και φυσικά όλους εσάς. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η ειρήνη δεν είναι απλά μία λέξη, αλλά μία πράξη. Είναι κάτι που χτίζεται καθημερινά με μικρές ή μεγάλες ενέργειες. Αν συνεργαστούμε όλοι μαζί και να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου τα παιδιά θα μπορούν να μεγαλώσουν σε ένα ασφαλές και ειρηνικό περιβάλλον, θα είναι ό,τι καλύτερο για εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τι επιλέξαμε όσο αφορά τα 20, 20 ζωγραφιές όπου θα βρεθούν στην Αθήνα, είναι πρώτο Δέλτα Σίγμα, Ορφέας Καπύρης. Πρώτο Γυμνάσιο, Κωνσταντίνος Τσάπος. Αλεξάνδρα Τζέκα. Το δεύτερο Δέλτα Σίγμα Δημοτικό Σχολείο είναι ο Πανορμήτης Αλάβανο. Από το τρίτο γυμνάσιο Άλκηστης Παπαδάκη Ρόβολα. Από το γυμνάσιο Ντιμάχια Κασινά Άννα Μαρία. Καθαρούλα Κότσι, Νικολέτα Πίτσι. Από το δεύτερο γυμνάσιο, Θεμιστοκλία Τράκα. Δημοτικό κεφάλου, Άρτεμις Πέρου, Ευελίνα Αλαγκόζη. Το έβδομο, Δέλτα Σίγμα, Δημοτικό Σχολείο, Χρυσάνθης Κουμάντζου. Την Αντιμάχη από το Δημοτικό Σχολείο Μαρία Ταλάρου. Από το Δημοτικό Σχολείο Καρδάμενα, Βικτόρια Βαλέντη. Δεύτερο Γυμνάσιο ΚΟ, Μυρτό Μαντούκου. Πρώτο Γυμνάσιο ΚΟ, Κατερίνα Τασούλη. Επίσης έχουμε την Σαβίνα και τη Δήμητρα Πίτσι από το τέταρτο. Από το δεύτερο, Χρύσα Μπουχώρη. Και την Νάσα Δυνάκιας, Σαβίνα Σκιούτη. Όλα αυτά θα μεταβούν στην Αθήνα, όπου θα διαγωνιστούν μαζί για την έκθεση, ναι, μαζί με όλα. Να συγχαρώ και εγώ όλα τα παιδιά, όλους τους μαθητές. Πραγματικά τα έργα ήταν όλα ένα και ένα και το έργο των εκθεστικών μας που επέλεξαν τα έργα πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο. Δεν ήταν τυχαίο, το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ταλαντούχα και αυτό σημαίνει ότι εκτός από το ταλέντο έχουν και ευαισθησίες. Αυτές οι ευαισθησίες αποτυπώνονται μέσα από τα μηνύματα που αφορούν την ειρήνη και φέτος ένα μήνυμα ειρήνη της Without Limits είναι ένα πραγματικά επίκαιρο θέμα το οποίο νομίζω ότι τα παιδιά το έχουν αγκαλιάσει με ιδιαίτερο η αγάπη. Το τρίτο λοιπόν βραβείο όπως το επέλεξαν εδώ οι δικοί μας οι δύο εικαστικοί είναι το της Μαρίνα Σκιζέγκο. Συγχαρητήρια.
είστε. Τώρα δεν μπορούμε να το δείξουμε. Να δείξουμε το έργο. Το δώρο. Το έργο, ναι. Η αλήθεια δεν το φέραμε εδώ. Να ξέρετε ένα πράγμα ότι τα έργα, ο λόγος που δεν θα δείχνουμε είναι γιατί επειδή θα συμμετέχουμε στον διεθνή αυτό διαγωνισμό, απαγορεύεται ένας από τους όρους του διαγωνισμού είναι τα έργα αυτά τα οποία θα επιλεγούν να μην δουν το φως της δημοσιότητας ούτε στα social media και τα προσωπικά μας αλλά και των μέσων ενημέρωσης. Γι' αυτό και δεν τα δείχνουμε. Μπορείτε όμως μετά να τα δείτε, να ρωτήσετε και τους φίλους Λάνης εδώ να σας δείξουν ποια έργα είναι. Απλά για απλότητες λόγους, επειδή είναι οι κάμερες και οι φωτογραφικές μηχανές, είναι καλό να μην τα δείχνουν. Έλεγα προηγουμένως στην είσοδο, στα παλικάρια που ήταν εδώ, με αισθάνομαι ότι είμαι η γιαγιά σας, πια η μαμά σας, γιατί από το 1983 που ήρθε η κυρία Χρυσούλα Καηλή, κληθήκαμε καμιά τριανταριά κυρίες και ιδρύσαμε τη Λέσχη Λαϊονές. Γιατί τότε υπήρχαν μόνο οι άνδρες, οι οποίες λέσχες είχαν πλέον αποκοιμηθεί. Νομίζω ότι το έργο που κάναμε οι κυρίες ήταν εξαιρετικό σε δύσκολες εποχές, γιατί τότε, ξέρετε, οι Λάιος είχαν κάποιες δυσκολίες στο όνομά τους, ωστόσο μας αγκάλιασε η κοινωνία όπως την αγκαλιάσαμε και εμείς. Και όσο προοδεύεται, σε αισθάνομαι περηφάνεια, και χαρά και καλή δύναμη με καλή επιτυχία. Να το διαβάσουμε μαζί λοιπόν. Είναι η Χριστίνα Γρηγοριάν, το δεύτερο βραβείο. Έλα, Χριστίνα. Δεν σας άκουσε, πείτε το όνομα. Χριστίνα Γρηγοριάν. Από ποιο σχολείο. Από ποιο σχολείο. Από ποιο σχολείο. Εσύ είσαι η Χριστίνα. Πόσο χρόνο είσαι. 13 ετών. Κοιτάξτε, πας. Μπείτε γυμνασίου από πού. Από να πεις ότι είναι προσφορά της Λέσχης. Μπράβο, από την Αντιμάχια είναι το παιδί. Και έχουμε μια ευρύτερη επιτυχία και στην Ελλάδα και πιο παγκόσμια. Να είστε καλά. Κύριε Ειρήνη και αυτό. Κύριε Ειρήνη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θέλεις να πεις κάτι. Αν θέλει να πει κάτι, για πες. Σ' άρεσε που πήρες μέρος. Ναι, μου άρεσε και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Αλλά επίσης χαίρομαι ακόμη περισσότερο που κατάφερα να πάρω αυτό το βραβείο. Το πρώτο βραβείο, όπου θα ήθελα κοντά μας την έπαρχο κυρία Σβήνου και μέλος των Lions να μας... Είναι τόσο συγκινητική όλη αυτή η διοργάνωση. Ένα παραπάνω για την Ειρήνη, που η Ειρήνη είναι η μεγαλύτερη αξία της ζωής. Και βάζουμε τα παιδιά να ζωγραφίσουν για την Ειρήνη, άρα να ζωγραφίσουν για τη ζωή μας. Και εύχομαι όλα αυτά τα κακό σκήμενα που βιώνουμε από μακριά, του χρόνου να μην υπάρχουν πια. Ευχή όλων μας είναι αυτή. Είμαι πολύ περήφανη που είμαι μέλος της Λέσχης Lions. Γιατί έχετε αγκαλιάσει όλη την κοινωνία, γιατί προσφέρετε και ζώντας το έργο σας. Πραγματικά είναι ένα μοναδικό έργο. Ένα μοναδικό έργο γιατί είστε πάντα δίπλα στον άνθρωπο και προάγετε τις αξίες, τις βασικές αξίες της ζωής. Το πρώτο βραβείο, Μαγδαληνή Παναγιώτου. Θες και εσύ να μας πεις δύο λόγια, μια που σε φέραμε εδώ σήμερα, που βρίσκεσαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ γενικώς, μου δόθηκε ευκαιρία να ζωγραφίσω, ξέρω. Ήταν ωραία όλη αυτή η εμπειρία. Ήταν πάρα πολύ ωραία, γενικώς και η βοήθεια μου έδωσε η καθηγήτριά μας. Μπράβο. Μπράβο σου. Μπράβο. 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 Μπράβο.